Να ρωτήσω κάτι άσχετο. Επειδή λέμε ότι η συνειδητότητα ανεβαίνει και όλο αυτό πάει προς το καλύτερο, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε άλλες χώρες, ας πούμε στο Ισλάμ, να γυρίζουν πολύ πίσω, να γίνονται πολύ πιο πρωτόγονοι? Στην πραγματικότητα δεν γίνεται πιο πρωτογονή, απλώς όποιος αρχίζει και αναβαθμίζεται βλέπει το κακό πιο έντονα. Αυτά υπήρχαν πάντοτε και υπήρχαν σε μεγαλύτερη κατάσταση και παντού. Μην ξεχνά πριν από 30 χρόνια. Έχει πάρει μια έκταση μεγάλη όμως τώρα. Επειδή υπάρχει το ίντερνετ, τα μαθαίνει και ασχολείσαι. Αυτά πάντα υπήρχαν σε κοινότερη μορφή. Και ακόμα μην ξεχνά πριν 30 χρόνια στην Ελλάδα, αν σε πιάνε και απατούσε, ξέρω εγώ, μπα σκοτώσει για να σε κάνει και να σε δείξει. Μην νομίζει ότι ήμασταν μακριά κι εμεί. Λοιπόν, σίγουρα, αλλά βλέπω ότι αντί να εξομαλύνεται το πράγμα και να ανεβαίνει, ξέρω εγώ, άλλα, γίνεται χειρότερο αυτή τη στιγμή. Ας πούμε τώρα στο Ιράκ διέταξαν ευνοχισμό, ναι, στα κοριτσάκια. Δεν τραγικό αυτό το πράγμα. Πάει πολύ πίσω δηλαδή. Ναι, υπάρχει άλλη. Σου ξαναείπα, είναι τραγικό γιατί τώρα σε νοιάζει, ενδιαφέρεσαι και έχει αναβαθμιστεί η συνείδηση του κόσμου και καταλαβαίνει λοιπόν ότι είναι πλέον εκτός των δογμάτων, έτσι, εκτός των θρησκειών. Ναι, αλλά απλώνεται όμως αυτό το δόγμα. Γιατί δεν συρρυκνώνεται και απλώνεται? Ενώ πιστεύω ότι ο χριστιανισμός συρρυκνώνεται. Δεν απλώνεται. Όλα αυτά τα πράγματα συρρυκνώνονται. Απλώς τι γίνεται, όπως έχω μιλήσει και μια άλλη φορά, θα έρθει ένας διαχωρισμός. Αυτός ο διαχωρισμός θα δείξει δύο πράγματα. Αυτούς που επιλέγουν την παλιά ενέργεια και αυτούς που επιλέγουν την καινούργια ενέργεια. Δεν γίνεται να αποφυτίσουν όλοι. Ποτέ δεν είχαν αποφυτίσει όλοι και μέχρι στιγμής πήγε να γίνει, ούτε αυτό θα γίνει. Ένα κομμάτι θα αποφυτίσει πάλι, καταλαβες. Και ναι, τώρα μπαίνουμε σε άλλα πράγματα, οπότε σας το ξαναλέω, πάμε θετικά και όταν όλος ο κόσμος ευαισθητοποιηθεί, είτε με τη βία είτε χωρίς βία, θα σταματήσουν αυτά εδώ πέρα τα πράγματα. Τον τρόπο δεν ξέρω, αλλά είναι σίγουρο ότι θα σταματήσουν μόλις εμείς θέλουμε να τα σταματήσουμε, έτσι. Αλλά υπάρχουν πολλών ειδών βιασμοί και πολλών ειδών εκβιασμοί, έτσι. Και αυτό είναι μόνο μια φυσική πραγματικότητα που βλέπουμε, έτσι. Ενώ υπάρχουν και άλλα πράγματα να δουλέψουμε.